Βλέπουμε λοιπόν πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας και έχει μία σημασία η πρόταση του Τζο Μπάιντεν για την θέση του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στον Μιχάλη Γνατίου. Μιχάλη, είναι ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας George James Tsounis. Ναι, Μαντίνα, καλησπέρα. Αυτό ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αυτή είναι η πρόταση του Πρόεδρου Biden για τη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα. Είναι λοιπόν ο George Tsounis. Είναι επιχειρηματίας με έδρα τη Νέα Υόρκη και ασχολείται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι και γνωστό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Επίσης θεωρείται ένας εκ των μεγαλύτερων υποστηρικτών του κ. Biden, καθώς έχει ενισχύσει τις εκλογικές του εκστρατείες με αρκετά χρήματα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν αναλάβει το δύσκολο έργο του Αμερικανού πρέσβη, πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, όπου θα ανακριθεί από τον πρόεδρο Ρόμπερτ Μενέντες, τον ηγέτη της μειοψηφίας Jim Ritz και άλλους γερουσιαστές. Ενώ την επιλογή του κ. Biden υποστηρίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μενέντες, πάντα η ανάκριση είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς οι ερωτήσεις αφορούν δύσκολα θέματα στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής. Το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσούνης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου τρόπος του λέγει εκπαιδεύεται από αξιωματούχους του State Department. Με τα σημερινά δεδομένα και εφόσον εγκριθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία, ο νέος πρέσβης αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τον Ιανουάριο, ίσως και αργότερα όμως, διότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σταματήσει προς το παρόν τους διορισμούς πρεσβευτών. Μέχρι τότε παραμένει ο πρέσβης Τζέφρι Πάγιατ, που έχει πια συνδέσει, θα έλεγα, το όνομά του με την Ελλάδα, καθώς πέραν των καθηκόντων του ως αντιπροσώπου της Αμερικής, έχει εξελιχθεί σε διαφημιστή της χώρας μας στο εξωτερικό. Εκατοντάδες φωτογραφίες του από διάφορα μέρη της Ελλάδας έχουν δημοσιευθεί στα κοινωνικά δίκτυα και γενικά στο διαδίκτυο και βοηθά και την Ελλάδα στο θέμα των επενδύσεων. Σε ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο Twitter, το οποίο αναφέρεται στο τέλος της καριέρας του ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κύριος Πάγιατ απάντησε «Δεν έχω τελειώσει ακόμα», εννοώντας ότι πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ο κύριος Τσούνης δεν είναι διπλωμάτης, όπως αναφέραμε παραπάνω, αλλά είναι φίλος του Προέδρου των ΗΠΑ. Βεβαίως θα χρειαστεί να ασχοληθεί με σοβαρά διπλωματικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, και εκεί είναι που θα κριθεί. Και βασικό του, αν θέλετε, προτέρημα, ότι διατηρεί μια ισχυρή σχέση με τον πρόεδρο Biden και τον γερουσιαστή Μενέντες. Κατά τα άλλα, αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και τα μέλη μιας μεγάλης ομάδας Ελλήνων αξιωματούχων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο στρατηγικό διάλογο της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Ο κύριος Δένδιας θα υπογράψει και την αμυντική συμφωνία με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Αμερικανό ομολογό του. Βεβαίως αυτή η συμφωνία δεν έχει σχέση με αυτή που υπέγραψε η Ελλάδα με η Γαλλία, δηλαδή δεν θα είναι τόσο ισχυρή. Μένει βεβαίως να δούμε την επιστολή του κυρίου Μπλίνκεν που θα συνοδεύει τη συμφωνία. Η επίσκεψη του κυρίου Δένδια, για να καταλήξω, γίνεται εν μέσω των απειλών της Τουρκίας που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην Ουάσιγκτον. Όμως θεωρώ ότι η Αμερική δεν έχει πια την απαιτούμενη επιρροή για να αλλάξει τις όποιες διαθέσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην πραγματικότητα, Ματίνα, ο Ερντογάν δεν ακούει κανένα. Αυτά. Μάλιστα. Μιχάλη Γνατίου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εκτός από την επίθεση στην Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επεφύλασε και πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μευλούτ Τσαβουσόγλου. Aslında Amerikan yönetimi Kongre'ye tabii mektup gönderirken ya da Amerikan halkına, toplumuna bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Önce Türkiye'yi suçlamak yerine Amerika kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da, Amerikan kongresine de daha dürüst davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var. Düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var.